Πάμε να επιχειρήσουμε ζωντανή σύνδεση. Είναι οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν στις τηλεπικοινωνίες. Η Εύη Σπανού, η συνάδελφος στο συνεργείο της Crete TV, βρίσκεται εκεί από το πρώτο λεπτό, από νωρίς το απόγευμα. Δίπλα της ο Δήμαρχος Οροπεδίου, ο κύριος Στεφανάκης. Εύη, δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Νίκο, καλό απόγευμα. Βρισκόμαστε στην αρχή του Οροπεδίου Λασιθίου. Συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Μιλάμε για πολικές θερμοκρασίες και βαρομετρικό χαμηλό. Η κακοκαιρία Μύδια χτύπησε, όπως φαίνεται, και την Κρήτη, και τις επόμενες ώρες αναμένεται η χιονόπτωση να είναι ακόμα εντονότερη και πιο σφοδρή. Δίπλα μου έχω τον Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου, κύριο Γιάννη Στεφανάκη, έτσι ώστε να μας δώσει ένα στίγμα από την περιοχή, η οποία φαίνεται ότι έχει απλωθεί ένα λευκό πέπλο πάνω από όλο το Οροπεδίου Βέβαια, Λασιθίου. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε, να σας καλησπερίσουμε. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάνει λόγο για την σφοδρότερη χιονόπτωση της τελευταίας δωδεκαετίας. Το επιβεβαιώνετε? Έχει ξεκινήσει η χιονόπτωση, ήδη από τις 2 η ώρα ήταν πολύ έντονη. Έχουν βγει τα μηχανήματα του Δήμου εδώ και αρκετές ώρες και επιχειρούν στο σύνολο του δικτύου, μαζί σε συνεργασία και με το Δήμο Χερσονήσου και με την περιφέρεια. Όντως είναι σφοδρή η χιονόπτωση. Ευχόμαστε να εξασθενήσει νωρίς για να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μέχρι στιγμής έχουν σημειώσει προβλήματα. Πέρα από μικροεγκλωβισμούς από οχήματα που δεν είχαν αντιολισθητικές αλυσίδες που είχαμε εδώ στην περιοχή, δεν είχαμε κάτι άλλο. Αυτά αντιμετωπίστηκαν σε συνεργασία με την αστυνομία. Δεν έχουμε κάποια άλλα προβλήματα μέχρι στιγμής. Είναι στην έξαρση το φαινόμενο, παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Όπως το είπατε, Δήμαρχε, θα υπάρξει έξαρση του φαινομένου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με ό,τι και αν αυτό κρύβει, βέβαια, πολλούς κινδύνους στο μέτωπο της αντιμετώπισης πολλών προβλημάτων που ίσως παρουσιαστούν τις νυχτερινές ώρες. Με την ηλεκτροδότηση κάποια ζητήματα, με τους κτηνοτρόφους κάποια θέματα έχουν ενημερωθεί? Έχουν ενημερωθεί οι κτηνοτρόφοι, ο Δήμος σε κάθε περίπτωση είναι κοντά για να βοηθήσει και έχουμε συνεργασία και με το Διευθυντή της ΔΔΕ Νομού Λασιθίου για οτιδήποτε χρειαστεί στο δίκτυο το ηλεκτρικό. Εάν υπάρξουν προβλήματα, ο στόχος του Δήμου είναι να βοηθήσει τη ΔΔΕ να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το πρόβλημα όμως που παρουσιάζεται, από ό,τι όλα δείχνουν, είναι ο παγετός. Θα πάμε σε συνθήκη ολικού παγετού, οπότε αυτό που συστήνουμε από την Παρασκευή και συνεχώς προς τους δημότες μας είναι να φροντίσουν ώστε να μην παγώσουν τα νερά στις οικίες τους όσο το δυνατόν. Δηλαδή να αδειάσουν το δίκτυο κλείνοντας το ρολόι ή να αφήσουν λίγο τη βρύση να τρέχει. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Δήμαρχε, είχαμε πραγματοποιήσει και πριν από ένα περίπου μήνα ζωντανή σύνδεση πάλι από το Οροπέδιο Λασιθίου. Η εικόνα που μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή μέσα από την Crete TV και στους τηλεθεατές σε όλη την Κρήτη δεν έχει καμία σχέση με τα καιρικά φαινόμενα πριν από ένα μήνα. Όχι καμία, πραγματικά. Είναι πολύ πιο έντονα, είναι πολύ πιο ισχυρά, πολύ πιο με μεγάλη δυναμική, με έντονη δυναμική. Πολύ πιο ισχυρά. Έχει έντονη δυναμική ο αέρας και η χιονόπτωση είναι πολύ πυκνή σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Συνιστούμε στους πολίτες να προσέχουν. Το Οροπέδιο Λασιθίου είναι όμορφο, είναι ιδιαίτερο με το χιόνι. Μακάρι να μην είχαμε τον κορονοϊό να μπορούσαμε να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Όμως, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, θέλουμε ειδική προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις των δημοτών. Να προσέχουν πάρα πολύ οι δημότες. Δήμαρχε, τα σχολεία Τρίτη και Τετάρτη σε πολλές περιοχές θα παραμείνουν κλειστά. Προωθεί τη τηλεκπαίδευση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια στο Οροπέδιο. Στο Οροπέδιο πήραμε απόφαση για αύριο Τρίτη ότι είναι κλειστές όλες οι δομές εκπαίδευσης. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση αργά το βράδυ, ενδεχομένως και την Τετάρτη. Το θεωρώ αδύνατο τα σχολεία να λειτουργήσουν και Τετάρτη, καθώς αύριο θα έχουμε ακόμα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Και προς Θεού, μην βδούμε χιόνια στο Οροπέδιο και μπούμε σε κανένα αυτοκίνητο και πλησιάσουμε και την περιοχή. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, Δήμαρχε, αυτό. Ναι, σε καμία περίπτωση, σε κάθε περίπτωση ο Δήμος φροντίζει ώστε το οδικό δίκτυο να είναι ελεύθερο για οτιδήποτε χρειαστεί, σε συνεργασία με το προϊστάμενο του τομέα ΕΚΑΒ εδώ στο Τζενιάδο και με όλες τις υπηρεσίες, αστυνομία, κέντρο υγείας, πυροσβεστική. Η πρώτη μέρη να είναι να μην κλείσει ο δρόμος, δεν κλείνει ποτέ ο δρόμος για το Οροπέδιο Λασιθίου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι απλά. Η νύχτα θα είναι πολύ δύσκολη απόψε και πρέπει όλοι να προσέχουμε. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Το συνεργείο της Crete TV παραμένει στο Οροπέδιο. Θα επιχειρήσουμε ζωντανές συνδέσεις και στην πορεία της εκπομπής, αλλά και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, βέβαια, της Crete TV. Να σας ευχαριστήσω πολύ.